Λοιπόν, εδώ με την Κωνσταντίνα Νεοφύτου. Κωνσταντίνα μου, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Πώς είσαι? Καλό μεσημέρι. Είμαι καλά, εσύ? Καλά και εγώ. Με την ευκαιρία μου επιτρέπεις, θέλω να ευχαριστήσω, επειδή δεν το έπραξα, γι' αυτό το φόρεσα σήμερα, αυτό στο λαιμό μου. Είναι δώρο από μια κυρία που ήρθε εδώ στο σταθμό με μια υπέροχη κάρτα και αυτό το μεταγιόν. Έτσι, να την ευχαριστήσω, γιατί δεν μου είπε ποια είναι. Τη χαρά που μου έδωσε, έτσι, παρακολουθεί την εκπομπή, εμάς εδώ όλη την ομάδα. Και ήθελα να το πω, γι' αυτό και το έβαλα, για να την ευχαριστήσω, επειδή δεν ξέρω πραγματικά ποια ήταν η κυρία. Λοιπόν, και σήμερα, Κωνσταντίνα μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα από τα. Άρα είναι και σχετικό το θέμα που θα αναδείξουμε σήμερα. Είναι κάτι στο οποίο είμαστε λίγο πίσω στην Κύπρο. Αποταμιεύουμε λιγότερο σε σχέση με άλλους λαούς της Ευρώπης. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα εισοδήματος, καθώς και άλλες χώρες που πάνω κάτω έχουν τα ίδια εισοδήματα με μας, είναι μέρος της κουλτούρας τους και αποταμιεύουν περισσότερο. Αν δούμε ότι ο μέσος όρος και είναι τα στοιχεία της Eurostat στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δείχνει ότι τα νοικοκυριά αποταμιεύουν το 12,7% των εισοδημάτων τους, με πρώτη βεβαίως την Γερμανία που στα οικονομικά έτσι είναι πιο πειθαρχημένη και σε άλλα, αλλά πόσο μάλλον σε αυτά, αποταμιεύουν το 19,9% των εισοδημάτων τους. Ακολουθεί η Ολλανδία στη δεύτερη θέση με το 19,4%. Η Κύπρος είναι αρκετά κάτω, πολύ κάτω από τον μέσο όρο, στο 6,5%, και στην τελευταία θέση είναι η Ελλάδα με πλην 4% αρνητική αποταμίευση, κάτι που δείχνει ότι ξοδεύουν περισσότερα από τα εισοδήματά τους, είτε με overdraft, είτε με δάνεια κτλ. Τώρα να δούμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, τι γίνεται ανάμεσα στα φύλλα. Φαίνεται ότι οι άνδρες κάτι στη βάση ερευνών αποταμιεύουν περισσότερο. Αυτό ίσως βέβαια να οφείλεται και στο χάσμα όμως του μισθού μπορεί να οφείλεται. Σωστό. Οι γυναίκες αποταμιεύουν κυρίως για έκτακτα περιστατικά. Μπορεί να θέλουν να αγοράσουν κάτι ή για μια έκτακτη ανάγκη. Άρα δεν είναι μακροχρόνιες οι επενδύσεις τους. Για το πάρτι γενεθλίων των μωρών μας. Κάτι τέτοιο. Σωστά. Και οι ηλικίες 18 με 34, λόγω και των εισοδημάτων, είναι η ηλικιακή ομάδα που αποταμιεύει λιγότερο. Και να δούμε τώρα έτσι κάποιους απλούς τρόπους που αν τους ακολουθήσουμε μπορούμε να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα. Το πρώτο είναι καταγραφή των εξόδων. Με το να γράφουμε τα έξοδα μας, να ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, μας βοηθά έτσι να διαχειριζόμαστε καλύτερα τον προϋπολογισμό μας. Οι ειδικοί λένε περίμενε 24 ώρες πριν αγοράσεις. Αν θες να κάνεις μία αγορά, περίμενε για να δεις αν όντως την χρειάζεσαι. Ναι. Κάνε λίστα πριν πας στην υπεραγορά, για να μην πας εκεί και να αγοράζεις ό,τι δεις μπροστά σου. Και όταν τα αγοράσεις, σταμάτα. Και με λίστα χωρίς, πάλι θα, άμα δεις κάτι, το πάρεις. Ναι. Το επόμενο είναι αυτό είναι το λόγο που δεν αφήνω τον σύζυγό μου να πηγαίνω εγώ στην υπεραγορά. Πάει ο ίδιος. Άρα έχει κουλτούρα αποταμίευσης ο σύζυγός. Ναι. Ωραία. Όρισε μία μέρα χωρίς έξοδα. Είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει να πεις ότι κάθε Τετάρτη δεν θα ξοδεύω. Και το τελευταίο, έλεγχε συχνά τον λογαριασμό σου, καθώς όταν βλέπεις το υπόλοιπο να μειώνεται, θα προσέξεις περισσότερο. Και κλείσε το overdraft. Ναι. Θέλεις. Σωστά. Ή αποπλήρωσε το έγκαιρα για να μην πληρώσεις στόκους. Θα πάμε τώρα στην καλεσμένη μας που θα μας πει περισσότερα για το πώς μπορούμε ακόμα και με μικρό ποσό να δημιουργήσουμε αυτή την κουλτούρα της αποταμίευσης. Είναι η κυρία Θινάση Πιλίτσιγκη, Γενική Διευθύντρια της Eurolife. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Μας ακούει λοιπόν, κυρία Τσίγκη? Λοιπόν, έχουμε ένα... Λοιπόν, πάμε. Κυρία Τσίγκη, μας ακούτε? Ωραία. Λοιπόν, είδαμε ότι... Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είδαμε ότι είμαστε και πίσω στην Κύπρο στο κομμάτι της αποταμίευσης σε σχέση με άλλες χώρες. Γιατί είναι σημαντικό όμως να δημιουργήσουμε κουλτούρα αποταμίευσης? Η καλλιέργεια κουλτούρας αποταμίευσης και υπεύθυνης διαχείρισης χρημάτων είναι εξαιρετική σημασία, αφού συμβάλλει στην οικονομική μας ασφάλεια και ευημερία και κατ' επέκταση αποταμιεύοντας σταδιακά, δημιουργούμε ένα οικονομικό δίκτυο ασφαλείας. Σωστά. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε τώρα, μια χαρά. Προετοιμαζόμαστε καλύτερα για το μέλλον και επιτυγχάνουμε τους στόχους μας, όπως για παράδειγμα μία αγορά σπιτιού, επένδυση στην εκπαίδευση ή στην εξασφάλιση μιας πιο άνετης σύνταξης. Παράλληλα, είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε καλύτερα και μια έκτακτη ανάγκη, εάν και εφόσον υπάρξει, όπως για παράδειγμα τυχόν προβλήματα υγείας, απώλεια εισοδήματος και ούτω καθεξής.
Οπότε βοηθά και στην ψυχική μας υγεία αυτό, γιατί όταν έχουμε μια δύσκολη στιγμή τα κατάλληλα χρήματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, γλιτώνουμε και από αρκετό άγχος, πρόσθετες έγνοιες κτλ. Τώρα, κυρία Σιουπηλή, από ποια ηλικία είναι καλό να αρχίζει κάποιος την αποταμίευση? Μπορούμε σε οποιαδήποτε ηλικία και μεταγενέστερα να ξεκινήσουμε? Βεβαίως. Η μαγεία στην αποταμίευση είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία και σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής βρισκόμαστε, ανάλογα με τις συνθήκες και τις δυνατότητές μας, μπορούμε να αρχίσουμε να αποταμιεύουμε. Ωστόσο, όσο πιο νωρίς αρχίσουμε να αποταμιεύουμε, το περισσότερο απόθεμα θα σώσουν για τα 5 χρόνια. Καλό θα ήταν η διαδικασία να είναι μακροχρόνια, από πολύ νεαρή ηλικία μέχρι και τη συνταξιοδότηση. Mm-hmm. Ακόμα και τα παιδιά από την ηλικία των 4 χρονών και πάνω μπορούν να αρχίσουν να αποταμιεύουν με τη βοήθεια της οικογένειάς τους. Αυτό μπορεί να γίνει βάζοντας λίγα χρήματα στον παραδοσιακό κουμπαρά ή ακόμα καλύτερα μέσω λογαριασμού αποταμίευσης σε τραπεζικό ίδρυμα ή σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου. Και είναι εδώ που χρειάζεται να συνεισφέρουν και οι γονείς, βεβαίως. Και φαντάζομαι μετά για τους εργαζόμενους είναι πιο εύκολο να φυλάνε ένα έτσι σταθερό ποσό. Τώρα, τι είδους πλάνα αποταμίευσης υπάρχουν? Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει και με ένα πολύ μικρό ποσό, γιατί συνήθως υπάρχει έγνοια, μα δεν μου περισσεύουν τα λεφτά για να αποταμιεύσω. Σαφώς και μπορούμε να αρχίσουμε να αποταμιεύουμε με πολύ μικρά ποσά, βάζοντας εφικτούς στόχους ανάλογα με τα δεδομένα μας. Για παράδειγμα, αν βάλουμε ένα στόχο αποταμίευσης για 1 με 2 ευρώ την ημέρα ή 5 με 10 ευρώ την εβδομάδα, μπορούμε να χτίσουμε συνήθεια αποταμίευσης. Στην κυπριακή αγορά υπάρχουν προϊόντα που επιτρέπουν την αποταμίευση και τις επενδύσεις με χαμηλά κεφάλαια. Για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εταιρείες προσπαθούν να αποταμιεύει ή να επενδύει χρήματα για μελλοντικές ανάγκες και αυτά τα προγράμματα συνδυάζουν και ασφαλιστική κάλυψη και επένδυση, δίνοντας έτσι στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να έχουν ένα κεφάλαιο στο τέλος της διάρκειας του συμβολαίου ή ακόμα και να έχουν πρόσβαση σε μέρος των χρημάτων κατά τη διάρκεια. Mm-hmm. Αποταμιευτικά προϊόντα προσφέρουν και οι τράπεζες ανάλογα με τις ανάγκες και τα δεδομένα του κάθε πελάτη. Σωστά. Και πάντα με προσοχή και πηγαίνοντας βεβαίως σε πιστοποιημένους συμβούλους, γιατί βλέπουμε και διάφορα στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε είναι σημαντικό κάποιος που θέλει να αποταμιεύσει να ξέρει ότι είναι ασφαλή τα χρήματά του. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσίγκη. Καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, μου σε ευχαριστώ και σε ένα κρίμα που είχαμε έτσι λίγο αυτές τις διακοπές. Εγώ πάτσω από τον κρύο που είχα τον κουμπαρά, το βάζαμε έτσι ανάποδα με τον αδερφό μου τη ρίγα και βγάζαμε από μέσα αυτά που αποταμιεύαμε. Και τα μοιραζόσασταν μετά? Όχι, έκλεπε πρώτα εκείνος και μου έλεγε πάρε και εσύ για να πάρουμε πιτς. Τελικά την πλούνα διπλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα.